κύριε Μπάρτο, με αφορμή την ακόμα μία επιτυχία του τρίτου γυμνασίου ΚΟ, μιας και οι δύο μαθητές σας έχουν διακριθεί στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό Πυθαγόρας. Θα καταρχήν να ευχηθούμε συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Να μας πείτε λίγο για αυτή τη συμμετοχή αυτών των παιδιών. Ναι, ναι. Να συγχαρώ βέβαια και εγώ όλους τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στο Math Club του τρίτου γυμνασίου. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από μαθητές και στο Math Club και στον διαγωνισμό Πυθαγόρα. Έπιασαν υψηλές βαθμολογίες, δύο από αυτούς ξεπέρασαν το όριο και έτσι πήραν την τιμητική διάκριση. Εγώ θα συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, γιατί το νόημα όλων αυτών των δράσεων είναι η συμμετοχή και είναι και η απόκτηση εμπειριών μάθησης, κατάκτηση της γνώσης και ταυτόχρονα να μπορούν να διαχειρίζονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, να διαχειρίζονται το λεγόμενο μη δημιουργικό άγχος. Δηλαδή να φτάσουν στο σημείο αργότερα όταν θα μεγαλώσουν να δίνουν εξετάσεις χωρίς κανένα απολύτως άγχος. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται και η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σας και στο μαθηματικό διαγωνισμό Απόπλους. Βλέπουμε λοιπόν μία έτσι μεγάλη συμμετοχή των μαθητών του τρίτου γυμνασίου στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Αποτέλεσε έναν από τους στόχους μας να βάλουμε τους μαθητές μας, μια που είμαστε ένα καινούργιο σχολείο, και επειδή οι μαθητές αυτοί που έχουμε στο πρώτο γυμνάσιο στερήθηκαν πολλά την πέμπτη και την έκτη. Προσπαθώντας λοιπόν να καλύψουμε κάπου τα κενά και ταυτόχρονα να του δώσουμε νέες οπτικές σε πολλά αντικείμενα, επιστημονικά αντικείμενα, όπως παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο εκπαιδευτικοί μαθηματικοί πρότειναν να δημιουργήσουν ένα Math Club. Φυσικά αυτό το υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Τι είναι αυτό το Math Club, κύριε Πάδα? Ουσιαστικά το ονομάζουμε Math Club. Είναι ουσιαστικά ένα τμήμα το οποίο λειτουργούσε Κυριακή 5 με 7, κάθε Κυριακή 5 με 7, εκτός δηλαδή ορολογίου προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές μας που επιθυμούσαν να δουν τα μαθηματικά με μια νέα οπτική. Όχι δηλαδή με την οπτική των μαθηματικών της ύλη που διδάσκονται στο γυμνάσιο, αλλά με εκείνη τη μορφή όπως ακριβώς διατυπώνονται στους μεγάλους διαγωνισμούς. Η πρώτη μας επιθυμία ήταν να συμμετέχουμε στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό Καγκουρό, mm-hmm. που μιλάμε για έναν διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος απλώς αναβλήθηκε φέτος. Και ενώ είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες να μαθαίνουμε τους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό, τι είδους θέματα πέφτουν, πώς ακριβώς βλέπουμε τα μαθηματικά με μια οπτική διεθνή. Συνήθως έχουν το μαθηματικό και μοντέλο. Στο πόσο βοηθούν, βέβαια, πρέπει να πούμε τα μαθηματικά στη ζωή μας γενικότερα. Τα μαθηματικά είναι με καθημερινά από την πρακτική εφαρμογή τους μέχρι και την θεωρητική τους, ας πούμε, προσέγγιση. Αν και δεν είμαι μαθηματικός, έστω αυτά τα σύμφωνα γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Οι μαθητές ήταν ήδη ικανοί, είναι οι καλοί μαθητές τα μαθηματικά, οι οποίοι επέλεξαν να συμμετέχουν. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε να τους δείξουμε μια νέα οπτική, αυτή των διαγωνισμών. Mm-hmm. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Καγκουρό αναπτύσσεται. Είναι σημαντικές εμπειρίες αυτές για τα παιδιά. Ακριβώς είναι σημαντικές εμπειρίες, γιατί βλέπουν τα μαθηματικά με μια άλλη οπτική. Και όχι μόνο με αυτή τη ύλη, όπως ακριβώς διδάσκεται στα σχολεία. Και τελικά συμμετείχαμε στον διαγωνισμό Πυθαγόρας μέσα από το Ροδίον Πεδίο, που ήταν το εξεταστικό κέντρο. Και έτσι υποβάλαμε τις αιτήσεις μας στη Ρόδο. Συνολικά, πόσα παιδιά από το τρίτο γυμνάσιο έτσι ασχολούνται με το Math Club? Είναι 5-6 μαθητές στην αρχή. Δηλαδή, μαθητές οι οποίοι έρχονται, κάποιες στιγμές σταματούν, ξαναέρχονται, γιατί όπως ξέρετε, οι μαθητές, είτε λόγω των περιορισμών από τα μέτρα του κορονοϊού, ξέρετε ότι είχαμε πολλά ζητήματα φέτος, αρκετοί μαθητές ήταν αυτοί που ασθένησαν, οι μέλη των οικογενειών τους. Από την άλλη πλευρά είναι και ότι έχουμε πάρα πολλά άλλα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι μαθητές, είτε αθλητισμός, είτε μουσική, οτιδήποτε άλλο. Πάντως, το ζητούμενο είναι ότι οι μαθητές προστίθενται στο Math Club του τρίτου γυμνασίου. Μάλιστα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα παιδιά και συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς για αυτή την όμορφη δράση, η οποία έχει συνέχεια. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι γίνεται κάτι το οποίο έχει συνέχεια στο σχολείο σας.